Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπει η ΕΜΗ για όλη τη χώρα. Το κύμα φθινοπόρου πρόκειται να φτάσει και στην Κρήτη, με το δυτικό τμήμα της να επηρεάζεται κυρίως από τα καιρικά φαινόμενα, ενώ θα επεκταθούν και στην Νότια Κρήτη, με εξασθένιση κατά τις βραδινές ώρες. Εδώ για τις περιοχές μας φαίνεται ότι το όλο σύστημα, το οποίο εξελίσσεται στην περιοχή του Ιωνίου, με την κίνησή του θα επηρεάσει και το νησί μας και θα μας επηρεάσει περισσότερο αύριο Τρίτη. Και αρχικά ο καιρός θα ξεκινήσει καλός. Στην πορεία όμως θα, και πολύ γρήγορα από το πρωί, θα αυξηθούν οι νεφώσεις από τα δυτικά, οι οποίες θα επεκταθούν και ανατολικότερα, ενώ θα ξεκινήσουν και τα καιρικά φαινόμενα να εκδηλώνονται εν αρχή στα δυτικά και μέχρι και τις κεντρικές περιοχές του νησιού. Θα δούμε φαινόμενα βέβαια και στην Ανατολική Κρήτη, αλλά εκεί φαίνεται σύμφωνα με τα προγνωστικά ότι θα έχουν πολύ πιο ήπιο χαρακτήρα. Τα φαινόμενα θα ολοκληρώσουν τον κύκλο τους, ξεκινώντας από τις προμεσημβρινές ώρες, θα ολοκληρώσουν τον κύκλο τους μέχρι τις απογευματινές ώρες, όπου στη συνέχεια ο καιρός και πάλι θα αποκατασταθεί και θα είναι καλύτερο. Η μετάβαση από το καλοκαιρινό σκηνικό στα φθινοπορεινά καιρικά φαινόμενα μπορεί να παραξενεύει αρκετά τους πολίτες, οι οποίοι όμως οφείλουν να πράξουν τις δέουσες ενέργειες και να προστατευθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να καθαρίσει τα φρεάτια, να καθαρίσει τα λούκια από τις σκεπές, να καθαρίσουν, να πάρουν τα χαλάκια από τις, από τα φρεάτια που έχουν βάλει όλοι τώρα λόγω της τουριστικής κίνησης στην αγορά, και να κάνει όλες τις δέωσες ενέργειες ώστε, εφόσον βρέξει αρκετά όπως δίνει το δελτίο, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Με την επάνωδο του καλοκαιρινού σκηνικού συστήνεται προσοχή, καθώς θα δημιουργηθούν θερμοκρασίες που θα μας οδηγήσουν στις παραλίες. Οι άνεμοι όμως πρόκειται να προκαλέσουν έντονο κυματισμό. Από την Πέμπτη και μετά, ναι, θα υπάρξει αυτή η καλύτερη εικόνα του καιρού. Βέβαια, οι θάλασσες λίγο από την Παρασκευή, όπως είπαμε, θα έχουν κάποιο κυματισμό, θα χρήζουν μια ιδιαίτερη προσοχή για τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Αν και στα νότια, βέβαια, οι θάλασσες τουλάχιστον, παρά το βόρειο λίγο ενισχυμένο ρεύμα, οι θάλασσες τουλάχιστον στα νότια φαίνεται ότι θα είναι καλύτερες. Ο Σεπτέμβριος δεν φαίνεται στις πρώτες 15 μέρες να είναι καλός, δηλαδή να έχει μονάτσες που λέμε. Θα έχει βοριάδες, θα έχει λίγο κακές θάλασσες.